παρέτηση του Πάπα Κελεστίνου του Πέμπτου, που ήταν η πρώτη παρέτηση Πάπα και έγινε στις 13 Δεκεμβρίου του 1294, αναφέρεται σε αυτόν με το μεγάλο του όχι ως άρνηση αποδηλία. Ενώ για τον Καβάφη, στο ποίημα που ακολουθεί, η άρνησή του είναι άρνηση γενναιότητας και σταθερή στάση ζωής. Και φέτσε, in grand refuto. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ήσαν να έλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι το σωστό εις όλη τη ζωή του. Γιάννη Τσαρούχη, σκέψεις για τον Καβάφη. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καθορίσει κανείς που έγκυται η γοητεία ενός ποιητού. Όχι βέβαια στη μορφή που ξεπερνιέται αμέσως με την πρώτη απομίμηση ή με το πέρασμα του χρόνου. Η ποιήση θα είναι πάντα κάτι άλλο. Η μορφή της ποιήσεως του Καβάφη ίσως τα έχει όλα εναντίον της. Κι όμως, πάντα θυμάσαι ένα ποίημά του και επιθυμείς να το ξαναδιαβάσεις, περιμένοντας πάντα να βρεις περισσότερα από αυτά που έχει. Οι σύγχρονοι του, όποια κι αν ήταν η αξία τους, θαμπόθηκαν από τα ξεχτίδια του δυτικού ρομαντισμού, δίνοντας συγχρόνως μεγάλη σημασία, άλλη μεν στη σωτηρία δια της καθαρέγουσας, άλλη δε στη σωτηρία δια της δημοτικής. Με το ένστικτό του βρήκε την αληθινή παράδοση του γένους που ζει στο αίμα μας, στις μορφές μας, στις ψυχές μας, στις αυτόματες και αυθόρμητες πράξεις μας. Αυτή την παράδοση που εκφράζεται στη μακραίωνη λογοτεχνία σε γλώσσα ελληνική.